Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Γεια σας, με βλέπουν για πρώτη φορά, είμαι η Φρίντα. Σήμερα θα φτιάξουμε εύκολη, γρήγορη, αφράτιζα μπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο μέσα σε 5 λεπτά. Πραγματικά αυτή η συνταγή μου λύνει τα χέρια. Εκτός του ότι είναι εύκολη και γρήγορη, αρέσει σε όλη την οικογένεια. Γι' αυτό πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Θα χρειαστούμε 2 μεσαία αυγά. Τα χτυπάμε καλά με το σύρμα. 150 ml γάλα ή θα γεμίσετε τα 3 τέταρτα από ένα νεροπότηρο των 200 ml. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 1 κουταλάκι γλυκού μισογεμάτο ζάχαρη. Επίσης 1 κουταλάκι αλάτι. 3 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα δίνει μια αλλιώτικη μυρωδιά και υπέροχη γεύση στη ζύμη. Αν όμως δεν τυχαίνει να έχετε παρμεζάνα, μπορείτε να το παραλείψετε. Ανακατεύουμε καλά. Θα χρειαστούμε 10 με 12 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αν τα ζυγίσετε, θα χρειαστείτε 220 γραμμάρια. Θα το προσέξετε και μόνοι σας, γιατί εξαρτάται από το πόσο θα γεμίσετε τις κουταλιές και το είδος από το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να παρατηρήσετε και στο βίντεο για το πώς πρέπει να ρέει η ζύμη. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder που ζυγίζουν περίπου 15 γραμμάρια. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, η ζύμη πρέπει να έχει αυτή την υφή, να είναι παχιά και να ρέει αργά. Θα χρειαστούμε ένα ταψάκι 22 με 24 εκατοστά που είναι λίγο μεγαλύτερο από μια παλάμη. Έτσι το δείχνω για αυτούς που δεν έχουν τις διαστάσεις για να ξέρουν περίπου τι ταψί να χρησιμοποιήσουν. Αν θέλετε μεγαλύτερο ταψί, τότε θα φτιάξετε μια μισή δόση ή θα την διπλασιάσετε, αναλόγως το ταψί που θα χρησιμοποιήσετε. Αλείφουμε καλά με βούτυρο και αλευρώνουμε όπως βλέπετε στο βίντεο. Για τη γέμιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ζαμπόν και τυρί ή να βάλετε όπως εγώ. Όπως βλέπετε έχω βάλει μπέικον, ζαμπόν, ελιές, πιπεριές και μοζαρέλα, όπως βλέπετε και στο βίντεο, χρησιμοποιήσει αυτή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τυρί γκούντα, ακόμα και φέτα. Μου αρέσει πάρα πολύ και με φέτα. Ρίχνουμε τη μισή από τη ζύμη στο ταψί που έχουμε βουτυρώσει και αλευρώσει. Απλώνουμε καλά ομοιόμορφα σε όλο το ταψί. Και τώρα βάζουμε τη γέμιση. Όπως σας είπα, στη γέμιση θα βάλετε ό,τι σας αρέσει. Μπορείτε να παραλείψετε και να προσθέσετε ό,τι σας αρέσει. Ρίχνω τις ελιές, τις έχω κόψει και έχω αφαιρέσει το κουκούτσι, πιπεριές που έχω κόψει πολύ λεπτές, το μπέικον, μας αρέσει πολύ το μπέικον γι' αυτό και βάζουμε. Μπορείτε να κάνετε όπως σας αρέσει. Κόβω την παρμεζάνα σε φέτες ή μικρά κομμάτια. Και από πάνω ρίχνω την υπόλοιπη ζύμη. Απλώνουμε τη ζύμη και καλύπτουμε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια. Από πάνω θα ρίξω λίγο σουσάμι. Αυτό όμως είναι προαιρετικό, μπορείτε αν δεν θέλετε να μην προσθέσετε. Θα ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 25 με 30 λεπτά. Θα το προσέξετε και μόνοι σας μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Σερβίρουμε κατά προτίμηση ζεστό για να είναι και το τυρί λιωμένο. Και εδώ αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Εύκολη, γρήγορη, με πεντανόστιμο αποτέλεσμα. Αν σας άρεσε η συνταγή, για να βοηθήσετε στην προσπάθειά μου, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Όσοι είστε για πρώτη φορά εδώ, μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι, πατώντας και το κουδουνάκι που βρίσκεται δίπλα, έτσι ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που θα ανεβάζουμε καινούρια συνταγή. Δοκιμάστε το αγαπητοί μου φίλοι, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ. Θα χαρώ πολύ να σας δω στα σχόλια. Καλή επιτυχία σε όσους δοκιμάσουν, να είστε καλά, μαζί τα λέμε στην επόμενη συνταγή.